ότι η Σοφία Βόσου, η οποία μας εκπροσωπούσε στη Eurovision στη Ρώμη, θα έπαιρνε το πρώτο βραβείο. Μαζί μας είναι η Σοφία Βόσου και ο Ανδρέας Μικρούτσικος, οι οποίοι επέστρεψαν χθες το βράδυ, αν δεν απατώμε. Προχθές το βράδυ. Και θα ήθελα λοιπόν να μου πείτε εσείς τι συνέβη ακριβώς. Όλοι εμείς πιστεύαμε, είμαστε σίγουροι ότι η Σοφία Βόσου και ο Ανδρέας Μικρούτσικος θα έπαιρναν το πρώτο βραβείο. Τι έγινε, θες Ανδρέα να μου μιλήσεις? Ναι, η εισήγησή μας στη Βουλή ήταν η καλύτερη και η πιο πλήρης εισήγηση, αλλά το κόμμα μας ήταν μειοψηφία προς τα όρια της θλιβερής μειοψηφίας. Έτσι λοιπόν δεν ψηφίστηκε. Ζήσαμε στη Eurovision μια μεγάλη εμπειρία και ζήσαμε στη Eurovision δύο Eurovision. Τη Eurovision μέχρι τη στιγμή που τελειώσανε όλες οι τραγουδιστικές συμμετοχές, όπου εκεί είχε διαμορφωθεί και ένα κλίμα και στο οποίο πραγματικά ο ελληνικός τύπος, δηλαδή κατά γράμμα, έδειξε το κλίμα της Ρώμης. Το ελληνικό τραγούδι ήταν φαβορί και φαβορί με απόσταση. Δεν το συζήταγαν τα 2.000 άτομα της Eurovision που ήταν ένας συνδυασμός από τεχνικούς και από ειδικούς και από όλες τις χώρες. Η τεχνική Ιταλή βέβαια και οι ειδικοί ήταν δημοσιογράφοι, κριτικοί. Δεν το συζητούσαν. Δηλαδή μας δημιούργησαν ένα κλίμα και μετά από το τραγούδι και πριν από το τραγούδι, γιατί κάτσαμε μια εβδομάδα στη Ρώμη, ότι συζητάμε να δούμε τα υπόλοιπα, τις υπόλοιπες θέσεις. Αυτό ήταν η μία Eurovision, μία Eurovision με προβλήματα οργανωτικά, γιατί η ΡΑΗ και η Ιταλία έχει το Σανρέμο δικό της και τη Eurovision έτσι καταχρηστικά την είδε, αλλά έχοντας μεγάλη δυνατότητα και είναι μια ανεπτυγμένη χώρα, κατάφερε στο τέλος να την κουτσοβγάλει. Δεν ήταν καλά στημένο και οργανωμένο. Αυτό ήταν λοιπόν το πρώτο μέρος της Eurovision, όπου το ελληνικό τραγούδι, η ελληνική συμμετοχή, η Σοφία ήταν πραγματικά φαβορή. Δεν το συζητούσε κανένας. Η δεύτερη Eurovision που ζήσαμε ήταν ένα 20 λεπτάκι της ψηφοφορίας, ένα ημίωρο, όπου είδαμε να βγαίνουν άλλα πράγματα. Άλλα αποτελέσματα. Και εκεί συνειδητοποιήσαμε ότι σε ένα φεστιβάλ τραγουδιού το πολιτικό σκέλος είναι πάρα πολύ έντονο. Δηλαδή καταλάβαμε ότι ήταν νοπά ακόμα τα σημάδια του πολέμου. Οι προστάτηδες δυνάμεις ψήφιζαν τους προστατευόμενους, οι προστατευόμενοι τις προστάτηδες δυνάμεις και υπήρχε και άλλο ένα φαινόμενο, το γεωγραφικό φαινόμενο. Δηλαδή οι σκανδιναβικές χώρες που είχαν μια συμμαχία 5 χωρών, η μία υπερασπιζόταν την άλλη με αιχμή του δόρατος στη Σουηδία που και αυτή βγήκε τελικά. Το βραβείο τριγυρίζει εκεί χρόνια πιστεύω. Γύρω κοντά σε αυτές τις χώρες. Όχι, το βραβείο. Η Σουηδία το έχει πάρει 3 φορές. Ναι, αυτό δεν έχει σημασία. Έχουμε πολλά χρόνια Eurovision. Η Σουηδία το έχει πάρει 3 φορές. Αλλά το θέμα είναι ότι το βραβείο, ανάλογα με την συγκυρία της χρονιάς, πηγαίνει κάπου ανάλογα. Βέβαια, υπάρχουν και χρονιές που νικάνε τα τραγούδια. Φέτος νίκησε η πολιτική και νίκησαν και τα λόμπι χωρών. Αυτό ήταν ξεκάθαρο και κουραστήκαμε μετά, τέλειωσε αυτό γύρω στις 11-12 ώρα Ιταλίας, μέχρι τις 4-5 η ώρα πέρασαν γύρω στα 2.000 άτομα, τα οποία μας κατέθεταν την κατάφορη αντίθεσή τους. Δεν κοιμηθήκαμε από αυτό το πράγμα. Το αποτέλεσμα όμως είχε βγει. Ναι, βέβαια. Όλοι δυσανασχετήσαμε, όλοι βέβαια αντιληφθήκαμε που δεν είμαστε κοντά σας, αλλά ήμασταν με το μυαλό μας. Καταλάβαμε το τι συνέβη ακριβώς. Αλλά ήθελα να μου πει και η Σοφία τη δική της την εμπειρία, η οποία βέβαια και το ερμήνευε και είχε όλο το άγχος και όλη την αγωνία. Βέβαια εδώ ο ελληνικός τύπος συνέχεια έγραφε ότι είναι το φαβορί το ελληνικό τραγούδι και από τις εκδηλώσεις του κόσμου μέσα στην αίθουσα βεβαίως όλοι καταλάβαμε ότι το ελληνικό τραγούδι Άνοιξη θα ήταν το πρώτο. Θέλω να μου μιλήσει και η Σοφία πάνω σε αυτό. Είναι ακριβώς όπως τα ακούσατε. Και μάλιστα δεν ήταν τόσο, δεν μπορούσε να φανεί το μέγεθος της ανταπόκρισης που είχε το τραγούδι από τους ξένους. Και όταν λέω τους ξένους δεν εννοώ μόνο από τους Ιταλούς. Μιλάω από όλες τις αντιπροσωπείες και μιλάω από πράγματα μέχρι ο Αμερικάνος ανταποκριτής, ο οποίος κάποια στιγμή ήταν έξαλλος με το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας και ήρθε και με πολύ έντονη γλώσσα, έτσι μου έλεγε διάφορα πράγματα το βράδυ της δεξίωσης. Βέβαια, ανεξάρτητα από όλα αυτά, εγώ έχω να πω ότι ήταν πολύ σημαντική εμπειρία αυτή και πάρα πολύ συγκινητική όλη η κατάσταση εκεί, διότι δεν είναι λίγο πράγμα να τελειώνει η πρόβα σου και η συμφωνική της ΡΑΗ να σε χειροκροτάει ασταμάτητα. Δεν είναι λίγο πράγμα ο ίδιος ο μαέστρος της ΡΑΗ, ο Κάμφορα, να μου λέει ότι ήταν μεγάλη τιμή που τραγούδησα μαζί τους. Δεν είναι λίγο πράγμα να περνάω και να υπάρχει ένας κόσμος όπου ακόμα και μέσα από τα καμαρίνια που ήμουνα υπήρχε αυτό. Μπράβα, Γκρέκα. Ναι. Υπήρχε ένα τέτοιο πράγμα.
Ήταν καταπληκτικό. Εκεί λειτουργούσαν αξιοκρατικά οι άνθρωποι, τελείως. Δεν λειτουργήσαν αξιοκρατικά όμως τα αποτελέσματα. Είναι άλλη ιστορία τα αποτελέσματα. Είναι άλλη ιστορία. Τελικά φαίνεται ότι μόνο διαγωνισμός τραγουδιού δεν είναι η Eurovision. Μοιάζει σαν να πρέπει, επειδή οι ψήφοι δεν ψηφίζει 22 χώρες, ψηφίζει νομίζω 8 ή 7 με το σύστημα ψηφοφορίας. Είναι σαν να πρέπει να κάνεις ένα πάρτι, να χωράει 8 άτομα το σπίτι σου, να θέλεις να φωνάξεις κάποια αγαπημένα πρόσωπα, αλλά να έχεις πάρα πολλές υποχρεώσεις. Και αρχίζεις να καλέσω και αυτόν και αυτόν και αυτόν και τελικά να αφήνεις τον καλύτερό σου φίλο απ' έξω. Κάπως έτσι ήταν το κλίμα. Κάπως έτσι ήταν το κλίμα γιατί δεν είναι ότι μας πήραν την πρώτη θέση και μας δώσαν την τρίτη. Μας πήραν έτσι όπως έδειχνε το κλίμα την πρώτη θέση και μας δώσαν τη 13η. Mm-hmm. Είναι τρομερό. Είναι τρομερό και βλέπουμε ότι το Ισραήλ που πήγε με ένα πολύ καλό κομμάτι, με ένα πολύ καλό τραγούδι για τα δικά του δεδομένα, αλλά παλιωμοδίτικο ethnic. Ακριβώς. Με στολές τοπικές. Εισέπρατε συνεχώς από τις μεγάλες δυνάμεις, χρησιμοποιώ ορολογία. Μεγάλες δυνάμεις, ναι. Ναι. Δωδεκάρια και οχτάρια και κάποια στιγμή πήγε να κυριαρχήσει. Ήρθε όμως μια γεωγραφική αντεπίθεση από τις σκανδιναβικές χώρες που είναι 5 οι βασικές, αλλά έχουν και 2-3 παραδίπλα και έτσι έγινε η μάχη, κάπου εκεί δόθηκε η μάχη. Και από την άλλη μεριά το Ισραήλ, η Τουρκία που πήρε πολλούς ψήφους, είχαν εκτιμήσει τη συμμετοχή τους στον πόλεμο και ανέβηκε πολύ και η Τουρκία φέτος. Πήρε κάτι οχτάρια εκεί που δεν τα περίμενε κανείς, με ένα κλεμμένο τραγούδι παμπάλαιο, γιατί ήταν ένα twist, έβγαλε και ήταν και κλεμμένες φράσεις. Πήγε και αυτή πάρα πολύ καλά, πήγε πάρα πολύ καλά. Είδαμε το στοιχείο του πολέμου, το ζήσαμε αυτό το πράγμα. Mm-hmm. Δηλαδή η βαθμολογία ήταν ανάλογα τον Σκουντ και τον Πάτριοτ και πάει λέγοντας. Μεταφέρθηκε εκεί ο Περσικός. Ναι, τον Αρνέτ δεν είδαμε. Τον έτσι, Αρνέτ να το παρουσιάζει. Ήταν αυτό το κουτούνιο. Το ξέρω. Σοφία, δεν ξέρω αν θα ήθελες να ακούσουμε το τραγούδι αυτό το εκπληκτικό και ουδείς το αμφισβητή πιστεύω, το οποίο διαγωνίστηκε στην Ρώμη. Αν είσαι έτοιμη λοιπόν να μας το ερμηνεύσεις και μετά να συνεχίσουμε τη συζήτησή μας. Και στο σώμα μου κρύφτης, αν έρθεις και στα δίχτυα μου λεχτείς, ένα να ξέρεις δεν θα προδοθείς. Αν έρθεις και τη νύχτα μου ντυθείς, αν έρθεις και στο σώμα μου κρύφτης, αν έρθεις και στα δίχτυα μου λεχτείς, ένα να ξέρεις δεν θα προδοθείς. Stop.
Ξαναθυμίσαμε λοιπόν, χειροκρότημα από όλους εδώ τους συντελεστές της εκπομπής που βρίσκονται κοντά μας. Η Σοφία και ο Ανδρέας μας έφεραν την άνοιξη στη δεύτερη εκπομπή μας. Ανδρέα, κάτι θέλεις? Ναι, παρακαλώ. Έτσι που το πες, κορίτσι μου, και σε έβλεπα τώρα, βία σου δίνω τη 13η θέση. Με τα βία, δηλαδή. Με τα δυσκολίας. Γιατί, Ανδρέα? Για να είμαι ρεαλιστικός. Για να είσαι ρεαλιστικός. Θα ήθελα να μου πεις, ακούσαμε ότι υπήρχε και ένα κλίμα ρατσισμού. Έχετε να μας πείτε πολλά? Βέβαια έχουμε να πούμε πολλά και είναι ένα κλίμα το οποίο... Όσον αναφέρεται την Ελλάδα, για τη χώρα μας εννοώ, για μας. Το οποίο όταν έγινε, γιατί μετά από κάθε μεγάλη πρόβα γινόταν μία press conference σε όλους τους δημοσιογράφους όλων των χωρών. Και αυτό το κλίμα το καυτηριάσαμε σε σημείο που όταν τελειώσαμε η ελληνική αντιπροσωπεία λέει δεν ξέρουμε πώς θα πάει το τραγούδι, αλλά οι ευρωβουλευτές θα βγείτε. Ήταν τέτοιο. Λοιπόν, πραγματικά ζήσαμε από την αρχή ένα κλίμα ρατσισμού το οποίο είναι τμήμα του γενικότερου ευρωπαϊκού ρατσισμού απέναντι σε χώρες όπως η Ελλάδα και δεν είναι και η μοναδική χώρα που υφίσταται αυτό το ρατσισμό. Δεν είναι η μοναδική. Όχι, βέβαια. Το ίδιο ρατσιστικό κλίμα υπάρχει και απέναντι στην Κύπρο. Γενικότερα υπάρχει απέναντι στις μικρές χώρες. Μπορώ να πω, μπορεί να μην υπάρχει πολιτικά και σαν συμπαράσταση στην Τουρκία, αλλά σαν αίσθηση απέναντι για την κοινωνική συνείδηση, για το πώς είναι, υπάρχει και στον Τούρκο. Μπορεί να μην υπάρχει σαν χώρα, γιατί η Τουρκία ξέρει και συνεργάζεται, έχει μια πολύ λεπτεπίλεπτη πολιτική και διεθνείς σχέσεις, αλλά υπάρχει απέναντι στο φαινόμενο που λέμε Τούρκος. Το ίδιο που υπάρχει στο Έλληνα, το ίδιο που υπάρχει στο Κύπριο. Η Τουρκία ξέρει και λύσεται ίσως καλύτερα. Λύσεται στο τραπέζι καλύτερα, ναι. Αλλά σαν συνείδηση περνάει με το ίδιο κλίμα. Έτσι, Φερρυππίν, ζήσαμε ότι τα καμαρίνια της Τσινετσιτά, ένα τόσο μεγάλο στούντιο, κάποια καμαρίνια δεν είχαν τουαλέτες, δεν ήταν σουίτες, ήταν ένα μικρό δωματιάκι χωρίς καθρέφτη. Αυτά τα καμαρίνια τα πήρε η Ελλάδα. Μόνο η Ελλάδα. Τα πήρε η Ελλάδα και κάποιες άλλες χώρες. Και τρία Κύπρος. Συνεχόμενα και βάλαν Τουρκία, Ελλάδα και δεν θυμάμαι ποια άλλη. Και νομίζω για την Κύπρο. Στις σουίτες δηλαδή ποιες χώρες μπήκαν? Η Γαλλία, ναι. Η Αγγλία, η Ιταλία, το Ισραήλ σε σουίτα, σουιτάρα. Υπήρχε αυτό το κλίμα που είναι και το κλίμα της ψηφοφορίας. Μήπως πληρώνουν γι' αυτά, μία ερώτηση τηλεθετή? Όχι, δεν υπάρχει, όχι. Δεν πληρώνει κανένας. Είναι το κλίμα όλο το γενικό. Είναι αυτό. Είναι. Αντί να κάνουν κλήρωση, όπως κάνεις κλήρωση στα τραγούδια, η κλήρωση ήταν αλλιώς. Ποιο να βάλουμε στο μικρό καμάρι, να βάλουμε τον Έλληνα. Το πιο εύκολο. Ναι. Το ίδιο συνέβη και με τις σημαίες. Ήταν η είσοδος, η κεντρική που θα παίρναγε ο κόσμος. Η σημαία η δικιά μας, η σημαία της Κύπρου, ήταν κάπου στην άκρη δεξιά, την έψαχνα να τη βρω. Και της Τουρκίας. Βάλει στην ίδια μοίρα. Περίπου δίθεν γεωγραφικά, αλλά μας αντιμετωπίζουν αλλιώς. Μήπως θα πρέπει κάποια στιγμή να αγριέψουμε περισσότερο? Αγριέψαμε πάρα πολύ. Αγριέψατε εσείς? Αγριέψαμε και καλλιτεχνικά, αγριέψαμε και ουσιαστικά. Πήγα μέσα στην press conference και κατάγγειλα αυτό το ρατσισμό. Είπα, για να μην χάσω τα πράγματα και πέσω σε κανέναν εύκολο εθνικισμό, ότι αυτό το ρατσισμό πολλές φορές εμείς οι ίδιοι οι Έλληνες του δίνουμε υπόσταση. Αλλά από την άλλη μεριά είναι ανεπίτρεπτο για την Ευρώπη, και το έλεγα παρουσία όλων των δημοσιογράφων και της ΡΑΗ και των οργανωτών της Eurovision και της CBU, είναι ανεπίτρεπτο να προβάλλουν, να υπογραμμίζουν και να υποσημειώνουν ένα τέτοιο είδους ρατσισμό. Έγινε σε πάρα πολλά επίπεδα. Το ξενοδοχείο, συγγνώμη. Α, μπράβο, αυτό ήθελα. Το ξενοδοχείο, ποιος το πλήρωσε? Το πλήρωνε η ελληνική, αλλά μας στείλανε, εμείς μπορούσαμε να πάμε σε μια σειρά ξενοδοχεία. Οι περισσότερες λοιπόν χώρες ήταν στο κέντρο της Ρώμης, εμείς ήμασταν γύρω στα 30 χιλιόμετρα έξω από τη Ρώμη. Και για να πάμε από αυτό στην Τσινετσιτά έπρεπε να κάνουμε 2 ώρες ταξίδι. Κάτι να ξέχναγες, άλλες 2 να πας, όλη την ώρα έπρεπε να είσαι μέσα σε ένα αυτοκίνητο και να κινείσαι. Ένα ανεπίτρεπτο ξενοδοχείο στο οποίο μας κλέψανε. Πηγαίναμε και ψάχναμε τα πράγματα. Ποιος φταίει για το ξενοδοχείο, η διοργάνωση? Φταίει η ΡΑΗ, με την έννοια ότι οι Έλληνες επιλέξαν να πληρώσουν κάποιο ξενοδοχείο και μας στείλανε στο έσκιστο. Η Μάλτα, η Ελλάδα, η Κύπρος και η Άισλανδ. Η Ισλανδία που είναι η υπανάπτυκτη των σκανδιναβικών χωρών. Υπάρχει ένας τέλειος ρατσισμός. Θα πω κάτι για να το κλείσω, γιατί είναι πάρα πολλά τα στοιχεία. Φοιτητής Έλληνας δίνει εξετάσεις. Είναι πολλοί καθηγητές και επιλέγουν στα προφορικά τους φοιτητές. Και έρχεται ο φοιτητής, τον κόβει ότι είναι φυσιογνωμικά κάτι άλλο από Ιταλό και του λέει από ποια χώρα είσαι, Έλληνας. Και γυρίζει ο καθηγητής σε έναν άλλο καθηγητή και του λέει άρπα έναν Έλληνα. Αυτό είναι το κλίμα. Με αυτό έπρεπε να κλείσουμε, και όσοι θύνοντες μας βλέπουν να ευαισθητοποιηθούν. Όχι, θα κλείσουμε αλλιώς. Ότι η Ελλάδα φέτος παρουσιάστηκε με δυναμική μουσική, με δυναμική παρουσία, με σύγχρονο μουσική αντίληψη.
τα είπε, κέρδισε όλες τις εντυπώσεις. Πραγματικά αποτελέσαμε την έκπληξη της Ρώμης. Είχαμε ήθος, είχαμε επίπεδο, μιλήσαμε, αποκαλύψαμε τα πράγματα πως είναι και κάναμε μια πολύ ωραία παράσταση. Ήμασταν η έκπληξη της Ρώμης και τα αποτελέσματα ήταν η δεύτερη έκπληξη της Ρώμης. Η δεύτερη και πολύ. Και είμαστε πολύ χαρούμενοι που ίσως είναι από τις λίγες φορές που στην παρουσία μας και στην ελληνική συμμετοχή ήταν ενωμένο το ελληνικό κοινό. Αυτό για μας ήταν η νίκη της Eurovision. Μπορεί να ακουστεί κάτι πολύ σκληρό που θα πω, αλλά είναι η πρώτη φορά που ένα τραγούδι με μια σημαντική ερμηνεύτρια και με ένα καταξιωμένο δημιουργό μας εκπροσωπούν στη Eurovision. Και πάλι αντιμετωπίσαμε άλλα προβλήματα, όχι πια ελληνικά, μέσα από το κλίμα το δικό μας, αλλά από τη διοργάνωση και από τα πολιτικά και από όλες αυτές τις ιστορίες. Διεθνών μαγειρίων. Ας είναι λοιπόν αυτό ένα καλό ξεκίνημα. Ας είναι. Και πολύ γρήγορα θα φέρουμε το Eurovision στην Ελλάδα. Είμαι σίγουρος γι' αυτό. Μακάρι. Αρκεί να συγκεντρωθούμε σε αυτό. Πριν κλείσουμε, θα ήθελα όμως να μου πει η Σοφία Βόσου ότι διάκριση δεν είχαμε. Σοφία, από όσα μας είπατε, καταλάβαμε το κλίμα που επικρατούσε. Είχες όμως κάποιες προτάσεις ευχάριστες. Βεβαίως. Και πολύ σημαντικές. Ναι. Η μία είναι από την Ιταλία, από την Ράι, όπου και αυτή τη βδομάδα, μάλιστα χτες βράδυ συγκεκριμένα, έβαζα κάτω τα τραγούδια και πώς θα βρω τους στιχουργούς και λοιπά, να στείλω κάποια πράγματα δικά μου και όλη μου τη δουλειά ελληνικά, αλλά και κάποια πράγματα στα ιταλικά, μεταξύ των οποίων και η Άνοιξη, θα είναι η νύχτα με τα χρώματα, θα είναι διάφορα. Όλα αυτά τα πολύ ωραία έχουμε τραγούδια. Έτσι επιλέξει με τον Ανδρέα. Για να κάνουν κάποια πράγματα που θέλουν, γιατί με θεώρησαν συγκεκριμένα σαν την Ορνέλα Βανόνη της Ελλάδας και ίσως γίνει και κάποια κοινή συναυλία με την Ορνέλα Βανόνη. Έχουμε λοιπόν έχουμε αυτό, αλλά έχουμε και μια ανοιχτή πρόταση για Αγγλία, που και εκεί πάλι μπαίνουμε να φτιάξουμε διάφορα κομμάτια. Γιατί πρέπει να φύγουν γρήγορα αυτά. Όπως καταλαβαίνεις, είναι πολύ σημαντικές. Να σου ευχηθώ καλή επιτυχία, γιατί το αξίζεις πραγματικά. Γιατί είσαι μία από τις ερμηνεύτριες που αγαπάμε. Και επίσης και για τον Ανδρέα. Ανδρέα μου, και εσύ κάτι ετοιμάζεις όμως. Ετοιμάζω, έχω τελειώσει το δίσκο μου, είναι θέμα ημερών. Ευχαριστούμε λοιπόν που μας καλέσατε. Και εμείς σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και θέλουμε να σε φιλοξενήσουμε ακόμα μια φορά όταν θα είναι έτοιμος ο δίσκος σου. Βεβαίως, γιατί ο δίσκος λέγεται Άνοιξη και η Άνοιξη θα έρθει και δισκογραφικά. Θα έρθει και δισκογραφικά. Μέσα εδώ στη δικιά σου εκπομπή. Καλή επιτυχία και στην εκπομπή. Σας ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ και να ξέρετε ότι όλοι εμείς σας αγαπάμε. Και εμείς ευχαριστούμε. Λοιπόν, να. Θα φοράς τις εκπομπές αυτά. Ναι, γιατί είμαι μια πλουσία και πρέπει να φαίνεται, νομίζω. Είσαι πλουσία από πού, από το θέατρο. Βέβαια, βέβαια, από τις δουλειές και από αυτά. Μήπως είσαι πλουσία, αγάπη μου, στην καρδιά. Εκεί νομίζω και στα αισθήματα. Ναι, καρδούλα μου. Έτσι. Εκεί περισσότερο, ομολογώ. Γι' αυτό γελάς, γι' αυτό διασκεδάζεις. Να σου πω, θα είσαι μαζί μας και θα συζητήσουμε μετά μαζί με τον κύριο Μπούκουρα και με άλλους καλλιτέχνες για το θέμα αυτό που είχαμε ξεκινήσει εχθές, που είπαμε συγκεκριμένα για τα παιδιά τα οποία βρίσκονται στην ηλικία της εφηβείας, για τον τρόπο διασκέδασης, για το πόσο ευθύνονται οι γονείς όταν τους δίνουν το χαρτζιλίκι, η πολιτεία και τι μπορούμε να κάνουμε. Ένα θέμα για το οποίο έχουμε πάρα πολλές ερωτήσεις από πολλούς τηλεθεατές. Όμως εσύ θα μας πεις και για την κυρία Προέδρου και εσύ τι ρόλο παίζεις και όλα αυτά. Εντάξει, αγάπη μου. Αλλά τώρα. Νομίζω ότι πρέπει, κύριε Ζερβάκη, είμαστε έτοιμοι να συνδεθούμε με το Άγιο Κοσμάκη και να σας πω, κυρίες και κύριοι, ότι για το διαγωνισμό που ανακοινώσαμε το πρωί μαζί με την κυρία Πατέρα, πολλές φίλες μας και πολλοί φίλοι μας έχουν ανταποκριθεί και είναι κοντά μας. Η κυρία Παπουτσή και οι υπόλοιποι ηθοποιοί και τραγουδιστές που θα είναι κοντά σας σε λίγο θα επιλέξουν την καλύτερη φωτογραφία οικογενειακή. Φωτογραφία, δεν ξέρω αν είναι Κυριακή που την έχουν τραβήξει, αν είναι Σάββατο, αν είναι από κάποιο πάρτι. Αλλά όλοι μαζί θα προσπαθήσουμε να διαλέξουμε την καλύτερη και να κερδίσει ο φίλος μας και η φίλη μας 50.000 δραχμές προσφορά του Ava Clear. Και βέβαια θα δώσουμε προτεραιότητα, γιατί το είπα, στην πρώτη κυρία ή στον πρώτο κύριο. Αλλά αυτό θα εξαρτηθεί από εσάς. Θα τα βρούμε. Λοιπόν, Άγιος Κοσμάς και εμείς. Άγιος Κοσμάς, μεγάλη χάρη του, κυρίες και κύριοι, και βεβαίως... Μεγάλη χάρη σου και σε ένα χείο. Βεβαίως, να ρωτήσω κάτι, σε παρακαλώ. Υπάρχουν τηλεφωνήματα που έχουν βρει τον κύριο τον άγνωστο Χ. Παρακαλώ πάρα πολύ, θέλετε να μας δείξετε μερικά πλανάκια για να βοηθήσουμε τους τηλεθεατές. Βεβαίως, σας δείξω. Ευχαριστώ. Φεύγω εγώ από την κάμερα και ο λόγος στον Περικλή Κόκκινο. Όχι ο λόγος, μπορείς να σχολιάζεις. Πες μου ποδόσφαιρο λοιπόν, τώρα. Εδώ έχουμε το γνωστό, τη γνωστή εικόνα μαζικού αθλητισμού, πρωινού μαζικού αθλητισμού στις εγκαταστάσεις του Αγίου Κοσμά. Πώς θα το ξεχωρίσεις. Ο κύριος ο οποίος σηκώνει το χέρι του, μην έρχεσαι πώς να δω. Να, με το νούμερο 1 στην πλάτη. Με το νούμερο 1 στην πλάτη, ναι, είναι ο συγγνώμη, κύριος αυτός. Στέφανε, ναι. Επειδή είμαι αυτή τη στιγμή τηλεθεατής. Βεβαίως. Δεν κάνουμε ασκήσεις μοιοπίες. Να βοηθήσω. Παρακαλώ, πιο κοντά η κάμερα. Πιο κοντά η κάμερα, κύριε Κόκκινε. Πιο κοντά η κάμερα. Θα σας πούμε εμείς πού θα σταματήσετε. Στον κύριο με το 1, ο οποίος είναι τερματοφύλακας. Να μην σταματήσει εκεί, αλλά να πάει πιο κοντά. Πιο κοντά. Πιο κοντά. Zooming.
Ο κύριος Λουκάνης. Κι άλλο. Το πέναλτι. Κι άλλο ζούμε. Λοιπόν. Και άλλο λέει ο κύριο Ζερβάκη, το λέω σαν το σκηνοθέτη άλλο, παίρνω. Κι άλλο, κύριε Κόκκινε, κι άλλο. Εκεί, stop. Εδώ. Εντάξει. Είμαστε εντάξει. Να παίξουν λίγο να δούμε. Το νούμερο ένα. Να δούμε τις ικανότητες του τερματοφύλακα, ε. Βέβαια. Είναι γνωστός ο τερματοφύλακας. Να μεταδώσω κιόλας ποδόσφαιρο. Ο Λουκανίδης, ο Τζούνιορ με την μπάλα στα πόδια και ο τερματοφύλακας ο οποίος πέφτει κάτω και αποκρούει. Ποιος ο Μιλωνάς που είναι. Ο Μιλωνάς είναι ο κύριος το καπελάκι. Δεξιά. Δεν παίζει, ε. Πες. Α, καλά, εντάξει, παίζει. Κοιμάται, τι παίζει. Παίζει, εντάξει. Καλέ Δήμο, κοιμάται. Σύμφωνα με τις ανθρώπινες δυνατότητες. Να σου πω. Ηλεκτρική κουβέρτα φοράει ο Δήμος, κρυώνει. Κοίτα τι κάνουν τώρα. Έχει φορέσει. Είναι καταπληκτικές οι εικόνες αυτές. Δηλαδή δεν έχουμε την ευχαρίστηση γιατί είναι υπομονή να τις παρακολουθούμε συχνά. Να σας πω, έπεσε κάτω ο τερματοφύλακας. Ναι, ο κύριος είναι αυτός εδώ. Μην τον δούμε, γύρισε, να γυρίσει. Μάλιστα. Λοιπόν, εντάξει, ευχαριστούμε πολύ, Στέφανε. Καλημέρα. 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 Τι μανία έχει αυτός ο Χίος όταν του λέμε μην αποκαλύψεις τον καλεσμένο. Να το δείχνει. Έχεις και εσύ αυτές τις μανίες, δεν μπορείς να αφήνεις τον κόσμο σε αγωνία. Όχι, ναι, δεν μ' αρέσει και δεν πολύ. Δεν σ' αρέσει. Να σου πω κάτι. Φταίει ο έρωτας. Σου λέει κάτι ο τίτλος αυτός. Ναι, κάποιο τραγούδι. Σου λέει κάποιο τραγούδι. Μην νομίζω ότι τα ξέρεις όλα τα τραγούδια όσα βγαίνουν καινούργια. Τα ξέρω, τα πληρώνω ακριβά, αλλά τα ξέρω. Γιατί τα πληρώνω. Πάω για να τα ακούω. Βγάζω ειδήσεις τώρα. Φέτος δεν έχω αρχίσει να ενημερώνομαι λόγω πρεμιέρας, αλλά θα αρχίσω. Δηλαδή θα πας στα μπουζούκια. Ναι, πάω. Γιατί όχι. Καλέ, ρωτάω. Βεβαίως και πάω. Καλέ, εσύ δηλαδή πηγαίνεις, δεν είσαι έτσι πολύ. Όχι, δεν είμαι της κουλτούρας. Κουλτουριάρα. Α, πας στα μπουζούκια. Αυτοί πάνε κρυφά, μην νομίζεις. Ναι, αλλά τους βλέπουν εκεί. Πάνε σε τρομέρι που δεν τους βλέπουν. Πάντως πάνε. Έχω δει εγώ. Πάνε. Φταίει ο έρωτας. Τραγουδάει πια. Άντζελα Δημητρίου. Άντζελα. Με καίνε. Κι όμως μια λέξη τα χείλη σου ούτε μου λένε. Πίνω, καπνίζω, φεύγω, γυρίζω. Μου φταίει ό,τι αγγίζω. Φταίει ο έρωτας για ό,τι μου συμβαίνει. Φταίει ο έρωτας που ακόμα με τρελαίνει. Φταίει ο έρωτας για ό,τι μου συμβαίνει. Φταίει ο έρωτας που ακόμα με τρελαίνει. Μπαίνω στα μάτια και χάνομαι πάλι μονάχη. Κάνω κομμάτια τις νύχτες μου δίνω μια μάχη. Στη μοναξιά μου κλαίει η καρδιά μου και σε χωστά όνειρά μου. Φταίει ο έρωτας για ό,τι μου συμβαίνει. Φταίει ο έρωτας που ακόμα με τρελαίνει. Φταίει ο έρωτας για ό,τι μου συμβαίνει. Φταίει ο έρωτας που ακόμα με τρελαίνει.
Θα τη βάλω να μας δείξει μετά πως μπαίνει κρέμα, για να μάθει να γελάει. Καλημέρα σας ξανά, δεύτερη φορά. Πείτε ότι είστε ικανοσμένοι. Μπορώ να βάλω από όλες τις μάσκες, εγώ μπας και γίνει. Είσαι και εμένα. Η μία πάνω από την άλλη. Είσαι ικανή να έχεις μπουκαλάκια. Ναι, ναι, χιλιάδες. Και να βάζεις κρέμες. Τα έχω, αλλά δεν βάζω. Γιατί δεν βάζεις. Που μένει καιρός. Γιατί που μένει καιρός. Τόσο άμα έβαζα. Είσαι μια σε κούκλα. Σε καλύτερη κατάσταση, άστα τώρα. Σε παρακαλώ, Σταύρο μου, δεν είναι πάρα πολύ καλή η κυρία. Τι θα πει ο άνθρωπος. Κούκλα είσαι και σε ξέρει τόσα χρόνια και μου λέει ότι τώρα και συγκεκριμένα σήμερα είσαι πολύ καλύτερη. Ποιος τα λέει τώρα αυτά όλα. Καροζερβάκες. Τώρα από εκεί σε αυτό. Ναι. Ευχαριστώ πάρα πολύ, μικρό μου. Ας τις μάσκες τότε. Είμαι σίγουρη ότι ουδής άνθρωπος πλήττει όταν κάνει παρέα μαζί σου. Νομίζω πως όχι. Όχι. Και φαντάζομαι και τις φίλες σου πως θα επιδιώκουν να κάνουν παρέα πολύ μαζί σου. Πολύ και τους φίλους μου, γιατί έχω και πολλούς φίλους άντρες. Πες μου, σε παρακαλώ, έχεις περισσότερο φίλους άντρες και λιγότερο γυναίκες φίλους. Λιγότερες γυναίκες. Και το ίδιο, αλλά έχω πολλούς φίλους άντρες, δεν ξέρω γιατί. Τι γίνεται, από μικρό παιδί είχες φίλους άντρες? Ναι, ναι, ναι. Έπεσες μαζί τους στα παιχνίδια αυτά? Ναι, ναι, δηλαδή με βλέπουν ως φιλικό, γι' αυτό δεν υπάρχει πρόβλημα. Σε βλέπουν ως? Φιλικά, ας πούμε, οι άντρες και μπορούν να κάνουν φιλία μαζί. Λένε ότι δεν υπάρχει φιλία γυναίκας με άντρα, δεν συμφωνώ. Δεν συμφωνείς? Όχι καθόλου. Mm-hmm. Με τις γυναίκες, οι σχέσεις σου από καλές, μικρό παιδί ποιες ήταν? Δόξα τω Θεώ, με όλους τους ανθρώπους, δεν έχω πρόβλημα. Δεν υπήρχε ανταγωνισμός, δεν υπήρχε αντιζηλία, δεν υπήρχε τίποτα. Ανταγωνισμός για όλους έχει χώρο, μάνα μου. Όχι, μιλάω για πιο παλιά. Και για πιο παλιά και που παντού, σε όλες τις τομείς και στα σχολεία και στα μετά στις σχολές και όλα. Ναι, αλλά όταν ακούς εσύ όμως ως Τζέσι όλα αυτά που γίνονται, που διαβάζεις, που ακούς και στο θέατρο συμβαίνουν πολύ συχνά. Τι λες, πες μου, κλασικά τι λες. Τι, όταν ακούω τα παιδιά τις αδικίες και όλα αυτά. Όχι, ζηλίτσες, κόντρες, ιστορίες. Εντάξει, μωρέ, νομίζω ότι αυτά δεν έχουν με τι να ασχοληθούν. Εγώ δεν δίνω καμία σημασία σε αυτά. Mm. Τα θεωρώ δηλαδή ότι φθύρουμε τον εαυτό μας χωρίς να υπάρχει λόγος. Χωρίς. Mm-hmm. Υπάρχουν τόσα άλλα θέματα και πράγματα που μπορούμε να κάνουμε και να σκεφτούμε και να συζητήσουμε από αυτά. Mm. Τα τελευταία χρόνια, ποια είναι η αγαπημένη σου φίλη? Ποιο είναι ο αγαπημένο σου φίλο από το θέατρο? Τώρα κάτσε. Τι κάτσε εννοείς? Με τα μπριγιά όλη την ώρα πιάνεις τα μπριγιά. Από έτσι, ξέρεις. Πες μου. Τι, για να σου πω όνομα δηλαδή. Ναι, ο πιο αγαπημένος σου φίλος ποιος είναι? Άντρας. Δεν μπορώ να σου πω. Σε παρακαλώ. Αποκλείεται. Γιατί? Δεν μπορώ να σου πω. Δεν είναι άνθρωπο με ονόματα, τώρα άλλο ρώταμε. Γιατί να σε... Δεν θέλω να λέμε ονόματα. Να σου φοβάσαι μην παρεξηγηθούν οι υπόλοιποι, Έχω πολλούς φίλους, δεν θέλω να στεναχωρήσω κανέναν, αλήθεια σου. Αυτός που σε εκνευρίζει τότε πιο πολύ, καλός σου φίλος, ποιος είναι? Δεν με εκνευρίζουν οι φίλοι μου. Δεν μπορεί να με εκνευρίζουν, του λες σταμάτα πια να λες όλα αυτά. Όχι, δεν με εκνευρίζουν. Το πειραχτήρι ποιο είναι? Δεν ξέρω. Δεν θέλει να ξεχωρίσει. Δεν θέλεις για άντρες. Mm. Για γυναίκες. Ούτε άστα ονόματα τώρα. Τι είδες, θα βάλω την κρέμα, σταμάτα. Λοιπόν, φέρνει μια κρέμα να μας δείξει πώς τη βάζει. Όχι, δεν ξέρω. Ναι, αλλά εγώ σε βλέπω να συνεργάζεσαι πολλές φορές με τα ίδια πρόσωπα. Αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι έχουμε μια καλή, ας πούμε, στη δουλειά επαφή και αυτό μπορεί να συνεχιστεί, γιατί άμα κάνουμε σωστά τη δουλειά, γιατί να μην τη συνεχίσουμε και τυχαίνει, ας πούμε. Mm-hmm. Πιστεύεις ότι είσαι από τις γυναίκες εκείνες οι οποίες εντυπωσιάζουν και αν εντυπωσιάζουν, με ποιο τρόπο εντυπωσιάζουν? Μην κοιτάς εσύ πίσω από την κολόνα. Θα έρθει η σειρά σου. Κανένα. Αυτός, ο ύπουλος. Έλα μέσα γρήγορα. Ο ύπουλος. Έλα μέσα. Έλα μέσα. Με χαντάκωσε. Έλα μέσα, παιδί μου. Με χαντάκωσε. Έλα μέσα. Με χαντάκωσε. Έλα μέσα. Έκανε το, έκανα τη μάνα του και με... Κουλάζει. Πουλί μου, κάτσε να είναι ο φιλαράκος μου. Πού είσαι, καλέση? Τι τραγούδι, τι συνδυασμός αυτός? Τι συνδυασμός? Τι συνδυασμός? Τρομερός συνδυασμός. Με έχει συνδέσει με τον Κυριαζή, δεν ξέρω γιατί. Δεν ξέρω. Αυτός έχει συνδέσει με τον Κυριαζή ή κάτι γίνεται με σένα και τον Κυριαζή? Τίποτα, τι θα γίνει με τον Κυριαζή. Έλα δώσει, έλα δώσει, έλα δώσει. Τι θα αποκαλείς και θα βγάλεις όλο τον κόσμο τώρα. Ναι, ναι, δεν βγήκα εγώ. Δεν μου λες κάτι, λέγαμε για πριν τη ώρα μου. Γιατί ήθελες να βγεις αργότερα? Έτσι περίμενα, δεν ξέρω. Γιατί περίμενες? Μια χαρά, τώρα θα τα πούμε όλοι μαζί. Ωραία, και θα συζητήσουμε και όλα. Έχουμε να κάνουμε και παιχνίδια. Είσαι και με τη μητέρα. Και με τη μαμά μαζί. Έχω τηλεοπτικός μου γιος. Αλήθεια, βρε παιδί μου, τηλεοπτικός, πώς δέχτηκες εσύ δηλαδή? Όχι, γιατί. Γιατί, κάτσε δει. Πόσο χρόνο τον έκανε στο γιο αυτό? Δεν έχει σημασία αυτό, ψεύτηκα. Ψεύτηκα, είσαι ψέματα. Γιατί πόσο χρόνο με έκανες, πόσο χρόνο είμαι, 15? Πόσο χρόνο είσαι, αγόρι μου, πες, ποιος, δεν άκουσα, ποιος είμαι, ποιος. Πάρε μας τη χάρη, σε παρακαλώ. Άντε από εκεί. Εγώ φταίω πάνω στα δικαιολογία. Εγώ λέω την ηλικία μου. Δεν το κατάλαβα, συγγνώμη, φιλάκι μου. Ναι, σωστό. Τώρα το κατάλαβα. Τώρα, ναι, είμαι λίγο βραδίνος, τι να κάνω. Συνεχίστε, μου αρέσει πάρα πολύ. Με ξεκουράζετε απάνταστα. Συνεχίστε έτσι μία κόντρα. Θεατρικά δεν έχετε παίξει μαζί?
Όχι, ήταν ίσως φέτος, αλλά δεν έγινε. Μην παίξεις, Τζέσι μου, θέλεις πάλι να κάνεις τη μάνα του. Γιατί όχι, δεν έχω πρόβλημα. Δεν έχεις πρόβλημα. Δεν έχω κανένα πρόβλημα. Ναι, εκεί προσπαθούσες, ξέρεις, ήταν και το μαλλί μακρύ. Ναι, ναι, έτσι, διάφοροι κότσι, τσαντούλες τέτοιες, της μητέρας, κάτι ρούχα από κάτι ντουλάπες, παπά. Δικά σου τα ρούχα της μαμάς σου. Όχι, πού να τα, ούτε της μαμάς μου. Φοβερά, κάτι γιαγιάδου συγχωρεμένο. Να σου πω, πες μου σε παρακαλώ, πόσο σε εννοώ. Να σου πω. Τραγούδα, βρε. Να σου πω, έξω καρδιά είναι, Τζέσι. Στα γυρίσματα αυτά κάνατε, αυτά έκανε. Δεν μας άφηνε να ησυχάσουμε. Γιατί τι έκανε. Ούτε να διαβάσουμε, ούτε να συγκεντρωθούμε, τίποτα. Ερχόταν το πρωί και μας διαλούσε τελείως. Πιστεύεις ότι ένας άντρας μπορεί να πλήξει μαζί της, ερωτικά. Ποτέ, ερωτικά δεν. Μπορούμε να δοκιμάσουμε. Δεν θέλω να έχεις καμία απορία, καμία όμως. Καμία. Θα ρωτήσουμε το Θάνο τον Καλλιόρα. Α, το Θάνο τον Καλλιόρα τώρα θα το ρωτήσουμε. Ο Θάνος θα πλήττει τόσα χρόνια κάποια στιγμή, λογικό είναι. Εσύ που το ξέρεις. Λέω, δεν ξέρω. Την είδε τι κάνει, κοιτάει, το λέει. Το λέω γιατί μου το έκανε δώρο στη Ρουτίνη και μου λέει μπορεί να είναι το τελευταίο. Μου λέει. Πες του, φέρτε το τελευταίο. Δεν θα το φοράω. Κάνω έτσι γιατί δεν ξέρεις τι γίνεται. Γιατί πιστεύεις δεν θα πλήττει ένας άντρας, εσένα κοιτάω. Άστον τώρα, μην τον φέρει. Μην του φέρνει όλου του καλεσμένου του ηθοποιού και του τραγουδιστέ. Άστε λίγο θα μπορούσε. Εγώ έχω έρθει με παρέα πάντω. Ποια παρέα? Τη. Ναι, τι σπουδαία. Τη Μαριάννα την Τουμασάτου. Έλα, αγάπη μου, έλα εδώ. Καλημέρα, τι κάνει. Να σου πω κάτσε δίπλα εδώ πέρα. Γιατί να φύγει. Γεια σα, αγάπη μου. Να σα πω, δεν είναι πολύ όμορφο κορίτσι. Πολύ. Σε παρακαλώ, Σταύρο, ένα κοντινό. Υπάρχει λόγο. Λοιπόν, μη ζηλεύεις. Εμένα δεν μου κάνετε κοντινό. Άρα, Αγγελόπουλε. Για να δούμε. Παλιά καραβάνα. Ω, από κουκλίτσα είναι, κουκλίτσα. Πούσι, κορίτσι μου, πούσι. Να σου πω. Θα φύγω η πρωινή εγώ. Είσαι καλά. Όχι καλά, κάτσε κάτω. Θα φύγεις. Καλά, είμαστε στον αέρα και λέτε μεταξύ σας πράγματα. Μήπως έπρεπε. Μα λέει θα φύγει, πού θα φύγει. Όχι, μήπως επειδή είπα ότι είναι ωραία. Για όνομα του Χριστού η κούκλα είναι δυνατόν. Η κούκλα. Αν είχα και τέτοιο πρόβλημα θα ήμουν αλλού. Άστο βέβαια. Λέει ο Ζερβάκης ότι αρκετά. Μα βάλτε μας και μας ακούμε τη λέω Ζερβάκη και μας τα νεύρα πια. Τη λέω Ζερβάκη και ο Ζερβάκης. Βάλτε και στους ανθρώπους ένα πράγμα εδώ. Τι είναι αυτό, δεν μπορώ. Αισθάνομαι σαν κοφάλαλος. Μιλάτε από εκεί και πες το, τι είπε ο Ζερβάκης. Ωχ, τι να κάνω. Έστω, μη γελάς, πες το, θα πεθάνω. Θα με πεθάνει σήμερα. Πες τι σε καλό μου να βγουν τα γέλια. Αυτό τι είναι εδώ, καλέ τι λέει. Τρενάκι. Λοιπόν, είναι το τρένο της μεγάλης φυγής. Έλα να σου πω, πρέπει να πάρεις τηλέφωνο. Τηλέφωνο αυτό. Ναι, πώς έναν λέμε. Αριθμό. Τύπο Ζερβάκη. Καλέ, πάρε μια γραμμή. Πάρε τον Καλλιόρα. Πρωί-πρωί. Πρέπει να πάρει έναν αριθμό, να το σηκώσουν οι τηλεθεατές, τώρα όσοι μας παρακολουθούν, και να βρεις ένα σύνθημα. Με συγχωρείτε κυρίε και κύριοι, αλλά με έχει πιάσει νευρικό γέλιο, διότι είναι τρομερή αυτή η γυναίκα. Φασολάδα, ας πούμε. Φασολάδα, μπράβο, ωραίο. Ειδικά και κρύο σήμερα. Λοιπόν, μπορείς να πάρεις έναν αριθμό. Στην τύχη. Στην τύχη και να πεις καλή σας μέρα. Ποιο είναι το παρασύνθημα. Φαχές. Πάρ' το μηδέν να βγάλεις γραμμή πρώτα. Α, πού να ξέρω. Και τι είπε ο Ζερβάκης, δεν το έχω ξεχάσει. Δεν βγαίνει η γραμμή, κάνει την του. Δεν, όχι, θα βγει η γραμμή. Μην ανησυχείς, προσπάθησε. Δεν θα κάνουμε αυτή τη δουλειά τώρα μια ώρα. Μα εσύ είσαι από τους ανθρώπους εκείνους που δεν εκνευρίζεσαι. Γιατί τώρα, τι έχεις πάθει. Είσαι ήρεμη, πάρε και το στυλ της κυρίας. Της κυρίας δεν δίνει, κυρία παιδί. Πρόεδρε. Θα δώσει γραμμή αν προσπαθήσεις. Η κυρία Πρόεδρου δεν είναι αυτή. Δεν ξέρω αν θα δεις. Αν δεν θα σας πούμε ποια είναι η κυρία Πρόεδρου, πίσω μου. Άμα θα πούμε όλα, τι θα δει ο κόσμος. Να σας πω, μέχρι να περάσει. Δεν πιάνει, κυρία. Αν προσπάθησε καλύτερα. Το μηδέν δεν έχει κανάλι. Θα σου πω κάτι, σεβασμός είναι αυτός απέναντι στη μητέρα σου. Δηλαδή δεν το κατάλαβα. Βρήκε, έδωσε. Έδωσε, πάρε τυχαία. Στην τύχη. Ναι, στην τύχη. Πρόσεξε. Μην πάρεις καμιά Αμερική. Όχι, καλέ, 7 νούμερα για όνομα. Τι είμαστε, το βλάκι, πια μπείτε. Λοιπόν, καλή. Τύπο Ζερβάκη. Αμέσως επιμένεις. Να πάει η κοπελίτσα στο κοντρόλ επάνω μετά. Ωραίο. Για να μείνεις μόνος. Για να μείνεις μόνος. Νεκρόκι μου, δεν δίνει τίποτα. Ξαναπάρε τηλέφωνο, τι δεν δίνει τίποτα. Δεν πήρες καλά τον αριθμό. 7 νούμερα, τι δεν πήρα καλά πια. 7 είναι τα νούμερα ή 8. 7. Χριστός και η Παναγία, θα ξεχάσουμε και αυτά που ξέρουμε. Αχ,
αυτό που κάνω. Μιλάτε εσείς ίσως που να πάρω. Τώρα Παύλο, εδώ λέει ότι καλύτερα να την είχαμε κάθε πρωί, να την είχε κάθε πρωί μαζί της και να της έφτιαχνε τη διάθεση. Εγώ δεν την άντεχα. Εσύ δεν φτιάχνεις τη διάθεση στους ανθρώπους. Νομίζω πως ναι. Μα είσαι πάρα πολύ μικρή, δεν είσαι πολύ μικρή. Ή δείχνεις πολύ μικρή. Μάλλον δείχνω πιο πολύ. Δείχνεις πιο πολύ. Τι δουλειά έχεις με τον Παύλο? Είμαστε μαζί το χειμώνα στο θέατρο. Ναι. Βασανίζει όλο το χειμώνα, αλλά όλο το χειμώνα. Να σου πω κάτι, γιατί κουνάει το κεφάλι του, είπε αυτό. Αυτά θα ληφθούν υπόψη πάρα πολύ. Γιατί μαμά. Άστα, μαμά. Γιατί μαμά. Μαμά. Τι ταραχή και το νούμερο κόμπλανε με το μαμά. Νεκρές οι γραμμές σκοπήκαν όλες. Α, δεν είναι για το μαμά. Για να σας πω κάτι, είστε μαζί το χειμώνα. Είμαστε, ναι. Δηλαδή μας έχουν πιάσει νευρικά γυαλιά, κλαίμε. Τι να κάνουμε, να κλαίμε, απ' τα γυαλιά δεν πεθάνουμε. Μαζί, στο καλουτά. Μαζί, γιατί κλαίτε εκεί, τι γίνεται, γιατί. Κλαίμε απ' τα γυαλιά. Κλαίμε απ' τα γυαλιά, όντως. Εκεί κλαίμε απ' τα γυαλιά. Μοιάζεστε το ίδιο καμαρίνι. Όχι. Όχι. Γιατί ρε παιδιά, δεν το καταλαβαίνω. Γιατί παιδιά δεν το καταλαβαίνω, καλά λέει. Σε παρακαλώ, Τζέσι, και ο καθένας έχει το δικό του. Η Τζέσι έχει μοιραστεί πολλές φορές το καμαρίνι. Δεν το πάμε. Με μένα. Εμείς δεν μπορούμε να το μοιραστούμε ως άνθρωποι. Ως άνθρωποι. Βέβαια, διότι εκείνος το έχει κατακόκκινο, εγώ το έχω μέσα στα παλ χρώματα. Mm-hmm. Δεν μπορούμε να βρεθούμε πουθενά. Mm-hmm. Θεωρεί το καμαρίνι. Χάσαμε 2-0 χθες. Α, με ποια μιλάει τώρα και λέει χάσαμε 2-0 σήμερα. Νομίζω ένα χάος, κύριε Μπούκουρα, επικρατεί εδώ πέρα. Και μετά μιλάμε για τα μεγάλα παιδιά. Εδώ τα μικρά παιδιά δημιουργούν περισσότερα προβλήματα. Ξέρετε ότι μετά από τα καλλιτεχνικά σας που πρέπει να τελειώνουμε τώρα για τις συμμετοχές σας στα θέατρα και όλα αυτά, ναι, να καθίσουμε και να μιλήσουμε με τους τηλεθεατές που έχουμε χιλιάδες ερωτήσεις, ναι, ναι, για το χθεσινό θέμα με τον κύριο Μπούκορα. Το ακούσατε? Πάρα πολύ. Σ' άρεσε? Ναι. Πάρα πολύ. Λοιπόν, για πείτε μας, είστε τα καλλιτεχνικά. Λοιπόν, στα καλουτά. Ναι. Και μαζί και μόνος. Ξέρω, με τον Βασίλη, τον αγαπημένο μου. Μου φίλο. Και μου. Μου. Και μου. Τσιβιλίκα. Και εμάς. Ναι, τσιβιλίκα. Καλά, εντάξει. Εσύ πάρ' τηλέφωνο, μην μιλάτε. Λοιπόν, πες. Λοιπόν, τσιβιλίκας. Καλημέρα σας. Ναι. Μην μας διακόπτεις, μην κάνεις. Κάδα είπες. Τι είπε ο Ζερβάκης, πες. Θα σου πούνε αυτή. Τι θα πω. Τι είπε ο Ζερβάκης. Μπα, λείπουνε, πήγαν για ψώνια. Για πες μου για το... Καλημέρα σας. Μήπως σας ξύπνησα. Θα ήθελα να σας δώσω ένα μήνυμα που λέγεται φασολάδα. Τι να πω, καλά αυτό δεν μου είπατε. Καλημέρα σας από τον πρωινό καφέ. Α, καλημέρα από τον πρωινό καφέ. Είναι έτοιμη φασολάδα, πες. Είναι έτοιμη φασολάδα, με να φάσε κάτι κρύο. Η γυναίκα σου λέει μια τρελή αυτή. Το σήκωσε μια κυρία. Αλήθεια, είμαστε από τον πρωινό καφέ. Ανοίξτε την τηλεόραση, είναι εύκολο να μας δείτε. Ναι, λοιπόν. Είμαι η κυρία Παπουτσή. Αν θα έχετε κάποιο κέρδος, ναι, δυο λεπτά θα σας πούμε. Το παρασύνθημα. Το παρασύνθημα ήταν η φασολάδη, γι' αυτό σας το είπαμε. Μήπως θα πεις εσύ την κυρία πιο καλά. Όχι, εσύ τα λες πάρα πολύ. Ναι. Παρακολουθεί τον πρωινό καφέ. Παρακολουθείτε τώρα, αυτή τη στιγμή. Τώρα. Μπορείτε να ανοίξετε λίγο την τηλεόραση, είναι εύκολο. Γρήγορα, λέει, εντάξει, την ανοίγουνε. Ναι. Για να της πεις κάτι της κυρίας. Τι θα κερδίσει, κυρία, με ρωτάει. 40.000 θα κερδίσει. 40. Ναι, αλλά δεν... Δεν με πέρατε εμένα να μην ερχόμουν εδώ, τις κέρδιζα. Απίστευτο. Θέλω προμήθεια. Δεν έπαιρνα τη μαμά μου, που να το ξέρω. Να την πάρεις σε λίγο. Λύπη, ξέχασα. Τι έγινε με το... Το ανοίξατε, κυρία μου. Πώς σας λένε? Ναι. Μαρία. Μαρία. Από πού έχουμε τηλεφωνήσει? Σε ποια περιοχή, γιατί πήραμε στην τύχη. Παγκράτη. Παγκράτη. Χθες μήπως είδε πρωινό καφέ? Μήπως είδατε χθες την εκπομπή του πρωινού καφέ? Δεν την είδα, δεν έτυχε να μην είμαι σε τηλεόραση το πρωί. Δεν ήταν ζητή. Προχθές, για να τη δώσουμε τις 40.000, αν τη ρωτήσουμε κάτι. Προχθές, κάποια μέρα που να την είδετε για να σας κάνουμε μια ερώτηση. Για να κερδίσετε 40.000. Δεν τον έχω δει, διότι το πρωί εργάζομαι. Α, εργάζεται το πρωί. Έτυχε σήμερα να είναι στο σπίτι, γι' αυτό τον βλέπει. Μα άνοιξε την τηλεόραση τώρα. Α, μήπως θα πεις την κυρία εσύ. Εσύ τα λες πολύ καλά. Λοιπόν, τότε τι να κάνουμε. Τώρα την άνοιξε την τηλεόραση. Εσείς θα το βρείτε. Τώρα την ανοίξατε την τηλεόραση. Ναι. Δεν βλέπατε. Να μας πει η κυρία μια ερώτηση. Ναι, μια ερώτηση. Πες μου, να κάνω στην κυρία. Ναι, σε ποιο θέατρο παίζεις? Πού να ξέρει, μπορεί να μην με ξέρει καν η γυναίκα. Ρώτησε να σε ξέρει. Λέγομαι Τζέσι Παπουτσί, μήπως ξέρετε σε ποιο θέατρο παίζω? Σας ξέρω μεν, αλλά σε ποιο θέατρο παίζετε δεν το ξέρω. Μήπως ξέρει ποιος είναι ο άντρας σου? Μήπως ξέρετε ποιος είναι ο άντρας μου, πού να ξέρει η γυναίκα. Λεπτομέρειες προσωπικές δεν γνωρίζω. Τέτοιες λεπτομέρειες δεν γνωρίζει, έχει δίκιο. Μα είναι δυνατόν να μην ξέρει ότι ο άντρας είναι ο άντρας. Τι να κάνουμε τώρα, δεν το ξέρει η κυρία. Βοηθήστε
ήταν. Μια άλλη και εύκολη ερώτηση. Εσύ σκέψου κάτι, να κερδίσει κάτι, κυρία, να μην περιμένει. Είναι αμαρτία. Στην τύχη, μήπως ξέρετε αν έχω παιδί, όχι. Δεν πρέπει να έχετε. Τι αγόρι, κορίτσι. Κορίτσι. Αχ, κρίμα βρε κούκλα μου, αγόρι. Είναι φοβερό, τι να κάνουμε τώρα. Μήπως έχει δει στην τηλεόραση πρόσφατα. Μήπως ξέρετε αν παίζει σε κανένα σύρια στην τηλεόραση. Εσύ. Ναι. Σας έχω δει, αλλά δεν. Δεν τις παίρνουμε τίποτα. Τραγωδία, δεν γίνεται. Την παιδεύουμε την γυναίκα. Όχι εσείς, εμείς που δεν μπορούμε να βρούμε μια. Όχι κούκλα μου, για όνομα του Θεού. Έχετε δίκιο, παίζουμε σε πολλά, είναι και επαναλήψεις. Τι να κάνουμε. Τώρα τι γυναίκα μου την παιδεύουμε άδικα. Πες μία ερώτηση, αφού δεν. Τον κύριο δίπλα, πώς λέγεται. Να τον δω καλά. Να τον δει καλά, κάντε ένα κοντινό στον κύριο. Α, ναι, τον έχω δει σε μια σειρά. Τον είπε. Πώς τον λένε. Ευαγγελάτος, ναι. Η κυρία που έπεσε από τον καναπέ, πώς λέγεται. Η κυρία Κορομιλά. Να πω ότι κερδίσατε 20.000! Μισό λεπτό, μην κλείνετε, πες τις κυρίες, να μην κλείσετε! Μην κλείσετε για να βγούμε τα σχετικά. Πού, πώς θα γίνουμε τα λεφτά. Τι με έχετε, θα σας φάξω. Έκλεισαν τα τηλέφωνα, τι έγινε. Α, δυο λεπτά. Γιατί να κλείσετε, πώς θα γίνουμε. Ναι, τι, δυο λεπτά. Άσε και το επιθετό σα, Μαρία. Χρειάζονται όλα αυτά, δεν μπορώ να διατηρήσω ανωνυμία. Όχι, θα το. Πώς θα σταλούν τα χρήματα. Να έρθει η κυρία, να έρθει η κυρία. Ναι, αλλά πώς μπορεί να έρθουν 100 κυρίες. Μπορεί να έρθουν. Σε τι όνομα, θα έρθείτε εδώ, πώς θα γίνει. Μπορεί να έρθουν 50 Μαρίες, ας πούμε. Τζέσι. Ναι, Τζέσι. Να δώσει το. Να μην κλείσει. Να μην κλείσει και να. Λοιπόν, να πάρετε σε ένα νούμερο που θα σας δώσω. Όχι. Όχι. Τζέσι μου, να μην κλείσει. Θα την πάρουν τα παιδιά επάνω τώρα αμέσως στη γραμμή στο κέντρο. Ωραία, θα μην κλείστε. Εγώ τι να κάνω τώρα, να κλείσω. Εγώ. Μιλάνε 30. Εσείς περιμένετε να κλείσει, κύριε, τέτοιο πράγμα. Το πληρώσει πάρα πολύ. Εσύ που πρέπει να πάρει κι άλλο. Τραγωδία μιλάμε. Αυτό ήταν το παρασύνθημα του πρωινού καφέ, κυρίες και κύριοι. Σήμερα τα άκουσα, παιδιά. Κατέβασα το κλείστο. Το κλείνω. Τι τραγωδία ήταν αυτή, Ευαγγελάτο. Πώς το λένε. Όπω άπεισα. Α, μην το σχολιάσουμε. Λοιπόν. Τι ήταν αυτό. Το τηλεφώνημα. Να σου πω, πρέπει να ξαναπάρει τη Α, δεν θα μου σπάτε τα νεύρα. Πρέπει να σου δώσουν το παρασύνθημα. Ποιο το παρασύνθημα, δεν ήξερε γυναίκα. Το παρασύνθημα, τι θα δω. Πα. Το ίδιο, πού το θυμάμαι, στην τύχη πήρα. Πασολάδα. Άλλο το πάρω τώρα. Πάρε, εδώ. Όχι, εσύ πρέπει να πάρει. Δεν γίνεται τώρα οι άνθρωποι σε βλέπουν εσένα, έχουν συνηθίσει ότι είσαι να του πάρει. Πώ θα πάρει, Βασίλη. Καλέ, όλη η Ελλάδα μα βλέπει, θα πει εσύ που ξέρουν για το παρελθόν. Καλέ, εμένα, λέω, όχι τον καφέ. Καλέ, εσένα δεν ξέρουν, δεν τρέχει. Αχ, Παναγία. Μα τι είναι αυτό το. Άλλο νούμερο το. Δώσε μου ένα μαξιλιάρι, πάρε να δώσει. Σε παρακαλώ. Πάρε το 0, πρώτα να στώσει γραμμή, διότι. Τώρα λέει θα περάσει από το λογιστήριο. 20. Τώρα άλλο και θα πούμε το ίδιο. Ναι, τι θα πεις. Πάρ τη μάνα στο. Δεν είναι λύπη κι αυτή σήμερα. Να πάρεις τη δικιά μου. Δεν έχω θιάδες τίποτα, είμαι. Πάρε κάποιο. Δεν μπορώ στην τύχη, δεν ξέρω τέτοια είναι πράγματα. Πάρε δεν κάνω τύχη. Τέτοια. Όχι, είναι πολύ τίμια και. Μα αυτό είμαι, είναι τόφαρα το κεφάλι μου. Ο Θεός δεν μας. Ποιο το καλό μου προφίλ να το βάλω, ζευγάκι. Ποιο. Τα. Από εκεί που δεν φαίνεται η ελιά, από εδώ. Η ελιά είναι το καλό προφίλ, λέει. Σηκώστε το τηλέφωνο, καλέ. Πάλι εκπομπή τελείως, δεν προλάβουμε. Δεν προλάβουμε. Τι θες να πεις για την κυρία Προέδρου, ε. Όχι, για να προλάβουμε όλοι οι άνθρωποι που περιμένουν. Ναι! Να σου πω κάτι. Από τις γραμμές φοβερές. Είναι φοβερές οι γραμμές, παιδιά, δεν μπορώ. Δηλαδή είναι τρομερό αυτό. Πρώτη φορά μου συμβαίνει να είσαι καλά, Τζέσι, που μας έκανες και πατάνε μας τα γέλια. Νομίζω ότι αδικήσεις. Σε ζωντανές εκπομπές έπρεπε να παρουσιάζεσαι. Δύσκολο ρούλο, μου γιατί. Αδύνατο πράγμα, δεν μπορώ τέτοιο πράγμα. Να σου πω, μία πρόταση σου κάνω. Τι, πες. Και θα παίρνεις και καλά χρήματα. Τι.
Κάτσε να σου πω, Χριστιανή μου, τι και τι. Θα έρχεσαι στον πρωινό καφέ, θα κάνεις ένα δεκάλεπτο, θα παίρνεις το τηλέφωνο και θα παίρνεις καλά χρήματα. Θα παίρνω και χρήμα, ναι, κάθε μέρα. Ναι, δεν θέλεις. Ας το κάνουμε δύο φορές τη βδομάδα. Και με τα γυρίσματα τι γίνεται. Ποια, έχεις κάθε μέρα. Όχι, κάθε μέρα, εντάξει. Φεύγεις μόνο για 10 λεπτά. Α, εντάξει, για πρωί-πρωί να έρχεσαι για 5-10 λεπτά. Άμα μου δώσει το ελικόπτερο, αν θέλει να με μεταγγελθεί. Θα πάρω τον κύριο Κυριακού να τον παρακαλέσω τώρα να στο δώσει. Για να προλαβαίνω. Προκειμένου να μας κάνεις έτσι να νιώθουμε καταπληκτικά. Δεν πιάνει γραμμές, έβρεξε σήμερα και αλλάζαν όλα. Όταν βρέχει. Παιδιά, πάτε καλά στο θέατρο. Καλά πάμε, ναι. Σκίζουμε. Είσαστε ευχαριστημένοι. Πολύ, πολύ. Μια και να μιλήσουμε και λίγο για τα θεατρικά πράγματα, αλλά να περάσουμε στη μόδα. Άστε να πάρει, πρέπει να πάρει. Πάρε τηλέφωνο. Να περάσουμε στη μόδα και όταν είναι έτοιμη η Τζέσι, τότε να συνδεθούμε. Το τηλέφωνο. Πάει το τρένο, παιδί μου. Τη άρεσε το παιχνίδι αυτό. Πάμε, Έλενα. Λοιπόν, θηλυκό.